έχουμε σε σύνδεση τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό και Τεχνικό της ομάδας του Πάλευε, τον κύριο Παράσχο Δεσκουλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Δεσκουλίδη. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε για μια φορά ακόμα που μας φιλοξενείτε, ειδικά τη Μαρία την Πετρούτσο και το κανάλι σας. Να είστε καλά. Η αφορμή δόθηκε της παρουσίας σας σήμερα από τις αλλεπάλληλες επιτυχίες των αθλητών και αθλητριών του Πάλευε, με τελευταίες βέβαια τις πρόσφατες μέσα στο Σαββατοκύριακο, τόσο της ομάδας που έλαβε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποταγής, βλέπουμε εδώ και τις σχετικές φωτογραφίες όπου είχαμε μετάλλια και κατάκτηση του τίτλου, αλλά και σε ό,τι αφορά το διεθνές τουρνουά που έγινε στο Ρέθυμνο, κύριε Δεσκουλίδη. Μάλιστα, πραγματικά ήταν αυτή το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, ήταν το επιστέγασμα όλης της προσπάθειας, όλης της χρονιάς, που είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είχαμε πάρει και μια τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Under 15, είχαμε διακριθεί και στα 11-12, Under 11, Under 13 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ήταν το επιστέγασμα η πρώτη μας θέση στο τουρνουά του Ρεθύμνου, που ήταν διεθνές τουρνουά, είχε και ξένους αθλητές και είχε πολύ καλές ομάδες που συναγωνιστήκαμε και πρωτεύσαμε. Όσο για το grappling, ήταν μια επιτυχία πολύ σημαντική, γιατί είχε πολλά χρόνια να γίνει πρωτάθλημα grappling και με αθλητές, τον Καριωτάκη, τον Γιάννη, που ο οποίος είναι αθλητής 22 χρόνια του συλλόγου μας και είναι μάλιστα πρωταθλητής σε 5 διαφορετικά στυλ της πάλης. Ξεκίνησε από την Ολυμπιακή πάλι μαζί μου. Το βλέπουμε το Γιάννη τον Καριωτάκη εδώ πέρα να πούμε. Ξεκίνησε από την Ολυμπιακή πάλι μαζί μου και έχει πάρει μετάλλιο και σε grappling, no gi και gi και έχει πάρει με δεύτερο παγκόσμιο μετάλλιο σε beach wrestling και έχει πάρει και στο στυλ της ελληνορωμαϊκής τρίτο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόπλων και σωμάτων ασφαλείας. Έχει δηλαδή σε 5 διαφορετικά αθλήματα ευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια εκτός τα πάνω από 20 πανελληνικά πρωταθλήματα. Ένας σπουδαίος αθλητής, κύριε Δεσκουλίδη, έτσι και μέλος των σωμάτων ασφαλείας, όπως είπατε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να τον δούμε να είναι εδώ και στα μικρότερα παιδιά, γιατί σίγουρα έχει πολλά να προσφέρει ο Γιάννης στους αθλητές του Πάλευε. Τον περιμένουμε πώς και πώς, γιατί θέλω να είναι και συνεχιστής μου. Είναι ο καλύτερος αθλητής που έχω βγάλει 23 χρόνια που είμαι εδώ. Μαζί βέβαια με πολλούς άλλους που φέρανε διακρίσεις ευρωπαϊκά. Ο Δραμητινός ο Γιώργος που είναι μαζί του και ήταν και αυτός ένας αθλητής εθνικών ομάδων και πολλοί άλλοι από όλη την Ελλάδα τώρα, γιατί οι αθλητές μου έχουν φύγει το 23 χρόνια που είμαι εδώ αρκετοί και βιοπορίζονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, σπουδάζουν και περιμένω να επιστρέψουν λίγοι-λίγοι, ειδικά το Γιάννη. Πολύ σωστά. Πάμε λίγο και στους αγώνες που έγιναν στο Ρέθυμνο, κύριε Δεσκουλίδη. 4 χρυσά, 4 σημαίνια, 3 χάλκινα, μία πλειάδα αθλητών, σημαντικές επιτυχίες. Είχατε την ευκαιρία να τους έχετε σε αυτούς τους αγώνες, καθώς με όλα αυτά που έχουν συμβεί με την πανδημία, δεδομένου ότι βρισκόμαστε και στην Κρήτη, δεν είναι και εύκολη μετακίνηση στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε ήταν ένα καλό δείγμα σε ό,τι αφορά τους αγώνες του Ρεθύμνου. Ήταν μια επιβεβαίωση που σας είπα πριν του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Under 15 και τον Under 13 και Under 11 που πήραμε την τρίτη θέση πανελλαδικός, που ξέρετε ότι εμείς έχουμε πρόβλημα με το οικονομικό για να φτάσουμε Λάρισα ή Θεσσαλονίκη στην Ξάνθη που πήγαμε για Βαλκανικούς και για οικονομικούς λόγους δεν μπορούμε να κατεβάζουμε πλήρη ομάδα. Εδώ ήμασταν στον τόπο μας, κατεβάσαμε πλήρη ομάδα και πρωτεύσαμε. Η τρίτη ομάδα του Άρκον, που βγήκε τρίτη, η ομάδα του Άρκον ήταν η πρωταθλήτρια Ελλάδος φέτος, το Άντερ 15. Μάλιστα. Και εμείς ήμασταν τρίτη. Ήταν μια επιβεβαίωση. Τα παιδιά όλα αυτά από 10 έως 15 ετών είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Πήρανε όλα μετάλλια και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε 10 μετάλλια, ο απολογισμός της χρονιάς. Συνολικά είναι 17 μετάλλια, το ένα πανευρωπαϊκό γκράμπλινγκ του Καριωτάκη του Γιάννη. 4 μετάλλια, 3 χρυσά από Αλ Νόμαν Καμίλ, Πολύδωρο Νίκο και τον Καριωτάκη τον Γιάννη, χάλκινο από τον Δραμητινό. Και έχουμε και 13 μετάλλια από 10 διαφορετικούς αθλητές από 10 ως 18 χρονών. 18 χρονών είναι Δεσκουλίδου Ιωάννα, η κόρη μου, πήρε 2 χρυσά φέτος σε νεάνιδες και γυναίκες. Και όλα τα άλλα παιδάκια από 15 χρόνια και κάτω. Η Βάνδουλα, η Μαρία, 2 χρυσά. Ο Στρατάκης ο Ηλίας ένα χρυσό, ο Στρατάκης Γιάννης 2 μετάλλια, Βαβίλη Στέφανο, Στρατιδάκης Θανάσης, Στρατιδάκης Δημήτρης, Γκελασβίλη Δαβίλη και Τσάμπουρας, Σταύρος και Μητά Μαρία, μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Πολύ καλά κάνετε που τα ακούσατε έτσι, όλα τα παιδιά.
Έτσι, πολύ καλά κάνετε και αναφέρετε τα ονόματά τους, γιατί είναι σημαντικό, είναι μια επιβράβευση και για την προσπάθεια που κάνετε και εσείς, αλλά και τα παιδιά. Γενικότερα, μέσα και από όλα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα, κύριε Δεσκουλίδη, ήταν μια πολύ επικοδομητική χρονιά για την ομάδα του Πάλευε. Ναι, πραγματικά ήταν και μας δίνει πάρα πολύ δύναμη και όρεξη για να δουλέψουμε για την επόμενη χρονιά του 2022, την οποία ελπίζουμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερη. Είμαστε ακόμα σε περίοδο εγγραφών. Θέλουμε ακόμα, χωράμε ακόμα 10 παιδάκια στην ηλικία 8 με 15, που είναι η πολύ καλή μας ομάδα. Και όποιο παιδί 8 με 15 έρχεται, ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχει μπροστά του πολύ καλούς αθλητές. Μάλιστα. Υπάρχουν προσεχώς, κύριε Δεσκουλίδη, αγωνιστικές προκλήσεις νέες ή πηγαίνουμε πλέον στο σχεδιασμό της καινούργιας χρονιάς? Υπάρχουν βέβαια, στη νέα χρονιά βέβαια, όχι τώρα. Αλλά τη νέα χρονιά είναι ακόμα πιο ενισχυμένοι οι αγώνες σε αυτές τις ηλικίες με διεθνή τουρνουά που είχαν χρόνια να γίνουν, σε Λάρισα και σε Ξάνθη. Μάλιστα. Ευτυχώς οι αγώνες αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται, που είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετικό αυτό στοιχείο για την ανάπτυξη του αθλήματός μας. Και βέβαια είναι πολύ ελπιδοφόρο, κύριε Δεσκουλίδη, το γεγονός ότι βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά και αυτό φαίνεται και από την αποστολή του Πάλευε. Έτσι, πολλά νέα παιδιά να έρχονται στις ομάδες, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη αθλήτρια ήταν η κόρη σας, έτσι δεν είναι? Ναι, φέτος πραγματικά, παρόλο που ήταν και χρονιά που έδινε πανελλήνιες και πέτυχε την εισαγωγή της στη φυσικοθεραπεία Θεσσαλονίκης, πρότεσε και στις νεάνιδες και στις γυναίκες, παρόλο που στις γυναίκες έπαιξε με έγκριση του γονέα, γιατί είναι μικρούλα, ακόμα 18 χρονών, και έπαιξε, οι γυναίκες είναι από 19 και πάνω, αλλά πρότεσε και εκεί. Είναι σπουδαία αθλήτρια η Ιωάννα, όπως και πολλά από τα παιδιά που έχετε στην ομάδα και σίγουρα θα μας απασχολήσουν πολύ θετικά και στο μέλλον. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά στους γονείς που ενδεχομένως μας ακούνε, αλλά και στα μικρά παιδιά που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το άθλημα της Πάλης. Θέλω να πω ότι πάλι είναι ένα, για όσους δεν το γνωρίζουν, να το γνωρίσουν, είναι ένα άθλημα που συνδυάζει δύναμη και τέχνη και συνδυάζει ακόμα μυαλό και ψυχή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και καλούμε όλα τα παιδιά να έρθουν κοντά μας. Έχουμε ακόμα, αυτό που θέλω να τονίσω στους γονείς, έχουμε πολύ υψηλό μαθησιακό επίπεδο και τα παιδιά αυτή τη στιγμή που είναι πρωταθλητές σε αυτές τις ηλικίες, τις μικρές, αλλά και οι μεγαλύτεροι που τελειώσανε και φύγανε και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σπουδάσανε και είναι οι περισσότεροι επιστήμονες. Και έχουμε στόχο διπλό με τα παιδιά να καταρθώνουμε και νίκες και επιτυχίες και στο στίβο της ζωής, επαγγελματικά και από πανεπιστήμια, να διακρίνονται τα παιδιά μας σε όλους τους τομείς. Κύριε Δεσκουλίδη, είναι γνωστό άλλωστε ότι πέρα από εξαιρετικός προπονητής είστε και σπουδαίος παιδαγωγός, έχοντας βέβαια και τη στήριξη της Κατερίνας της Βάνδουλα, που είναι πραγματικά η κολόνα του συλλόγου σε ό,τι αφορά Χωρίς την Κατερίνα τίποτα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει. Είναι πραγματικά το στήριγμά μου. Εγώ είμαι στην παλέστρα, η Κατερίνα είναι σε όλα γύρω-γύρω. Θα τρέχει, γιατί είναι πραγματικά άνθρωπος ορχήστρα, τα κάνει όλα. Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την ενίσχυσή σας πάντα. Να είστε καλά.